Πια σήμερα. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, είμαι live πάλι. Δεν ξέρω αν μας έχω ζαλίσει στα live. Ένιωσα την ανάγκη όμως πραγματικά να κάνω ένα live, γιατί έχω να δηλώσω κάτι πολύ, 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 πολύ σημαντικό. Θα φτιάξουμε το γλυκό της ημέρας. Θα φτιάξουμε ένα γλυκό. Μετά από το μεσημεριανό σας, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φτιάξουμε και ένα γλυκό. Ήδη έχει πάρα πολύ κόσμο που παρακολουθεί. Θα περιμένω να έρθουν λίγοι ακόμα. Γιατί θα φτιάξουμε μία μους σοκολάτα. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε μους σοκολάτα στο σπίτι με το τίποτα. Και ουσιαστικά θα σας αποδείξω ότι μπορείτε να φτιάξετε όλη μους σοκολάτα. Πάρα πολύ έτσι εστιατορική, πάρα πολύ γκουρμέ, βελούδινη, βελβετή, να εξαφανίζετε στο στόμα. Και θα μου πείτε τώρα, ναι ρε φίλε, αλλά φαντάζομαι ότι χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα, πολύ εξοπλισμό, πολύ το ένα, πολύ το άλλο. Η συνταγή αυτή έχει μόλις 2 υλικά και τα έχετε όλοι στο σπίτι. Θα φτιάξουμε μους σοκολάτα με 2 υλικά και να πω ότι θα το φτιάξουμε σε 2-3 λεπτάκια, θα μου πείτε ότι σας κοροϊδεύω. Να πούμε ότι θα το φτιάξουμε σε 5 λεπτάκια, νομίζω ότι θα πείτε πως σας κοροϊδεύω. Παραπάνω από 7 λεπτάκια. Καλά, 7 δεν πρόκειται να μας πάρει με τίποτα. Παραπάνω από 5 λεπτά δεν θα μας πάρει. Θα φτιάξουμε μου σοκολάτα εγγύηση, πετυχημένη συνταγή, πάρα πολύ εύκολη. Και αυτή η μου, το φανταστικό που έχει είναι ότι δεν χρειάζεται να περιμένετε να παγώσει το ψυγείο. Δηλαδή, είναι η μου που τη φτιάχνω και την καταναλώνω απευθείας. Δηλαδή, είναι η φάση που ξυπνάω το μεσημέρι και λέω τι γίνεται. Δεν μπορώ να βγάλω το σπίτι. Όλα πάνε έτσι όπως πάνε. Θα γλυκάνω τον εαυτό μου. Θα κάνω μία μου σοκολάτα που όντως θα είναι μους. Μους σημαίνει ότι όταν μπει μέσα στο στόμα δεν χρειάζεται να μασίσεις, απλά εξαφανίζεται. Δεν υπάρχει. Είναι σαν να είναι άειλο το υλικό μας, η μους μας. Έχει γίνει χαμός, είναι 7.500 στο Facebook και 5.500 στο Instagram. Οπότε νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάμε να μαγειρέψουμε. Ρωτάει και την Κότσι, γεια σου ρεάκι, δεν βαριέσαι? Να σου πω την αλήθεια, είναι μια ευκαιρία και για εμένα. Μου αρέσει πάρα πολύ να ξέρω ότι τρώτε καλά στο σπίτι. Ανέκαθεν, με προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός της κοινωνικής ανισότητας. Δεν μου αρέσει καθόλου η κοινωνική ανισότητα, οπότε γενικά οτιδήποτε κάνω και οτιδήποτε έχω χτίσει ως τώρα στηρίζεται πάνω σε αυτό. Πάντα ήθελα οι φτωχοί σε εισαγωγικά και οι πλούσιοι σε εισαγωγικά να τρώνε το ίδιο φαγητό. Αυτό προσπαθώ να κάνω τόσα χρόνια. Δηλαδή το γεγονός ότι η Κηφισιώτισσα, η Γλυφαδιώτισσα και η Κυψελιώτισσα θα κάνουν την ίδια μέρα το ίδιο φαγητό και θα φάνε ακριβώς το ίδιο φαγητό, εκείνη τη δεδομένη στιγμή τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι είναι ίσοι για εμένα. Οπότε ο καθένας με τον τρόπο του και εγώ με το δικό μου προσπαθώ να υποστηρίξω τα πιστεύω μου και να κάνω αυτό που πραγματικά αγαπάω και θέλω. Εγώ αυτό που θέλω είναι όλοι οι άνθρωποι, τουλάχιστον στο κομμάτι του φαγητού, να είναι ίσοι. Και γι' αυτό το λόγο δεν δυσκολεύω τις συνταγές, δεν χρησιμοποιώ περίεργα υλικά, δεν με ενδιαφέρει να αποδείξω σε κανέναν ότι ξέρω να μαγειρεύω ή δεν ξέρω να μαγειρεύω. Αυτό που με ενδιαφέρει πραγματικά είναι όλος ο κόσμος να τρώει το ίδιο φαγητό. Θέλω όταν κάτσει στο τραπέζι ένας άνθρωπος που μπορεί να μην έχει πολλά χρήματα και ένας άνθρωπος που έχει πολλά χρήματα, επειδή οι συνταγές είναι τόσο γαμάτες, θα φάνε ακριβώς το ίδιο φαγητό. Γιατί θα μπει στο πειρασμό και ο πλούσιος να φτιάξει ρεβίθια και ο φτωχός να φτιάξει ρεβίθια, σε εισαγωγικά. Ξέρω ότι αυτό που λέω είναι περισσότερο έτσι λίγο. Δεν λαϊκίζω, δεν το κάνω ποτέ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια έτσι. Δεν εκφέρω πολύ δημόσια τη γνώμη, αλλά εμένα ο σκοπός μου αυτός είναι. Ο καθένας έχει τους δικούς σκοπούς. Εγώ ποτέ δεν ήθελα να αποδείξω ότι είμαι ο γαμάτος, ο μάγειρας και όλα τα υπόλοιπα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που σας είπα. Όντως και εγώ έχω μεγαλώσει έτσι όπως έχω μεγαλώσει και εσείς έχετε μεγαλώσει όπως έχετε μεγαλώσει. Οπότε θεωρούσα ότι είναι πάρα πολύ άδικο κάποιες φορές κάποια πράγματα να μην τα έχουν όλοι. Οπότε τουλάχιστον στο κομμάτι του φαγητού και σε αυτό που κάνω εγώ, φροντίζω όλοι μα όλοι να τα έχουν όλα. Και αυτά. Τέλος πάντων. Δράμα η φάση. Δεν ήθελα να το κάνω δράμα, αλλά επειδή ρωτήσετε. Όχι, δεν βαριέμαι. Γιατί όντως θέλω να φάτε σήμερα την καλύτερη μουσική που υπάρχει. Η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Σηκωνόμαστε εδώ και ουσιαστικά πάμε στην κουζίνα μας, στην κλασική κουζίνα αυτή που έχετε μάθει από τα πρωινά. Εδώ και χρειαζόμαστε δύο υλικά. Ένα
2. Σοκολάτα και κρέμα γάλακτος. Νομίζω πως δεν υπάρχει άνθρωπος που αυτή τη στιγμή να μην έχει στο σπίτι σοκολάτα και κρέμα γάλακτος. Άμα έχετε φυτική σαντιγί, αυτή που χτυπάμε τη φυτική, κάνει και αυτή τη διάτσα, απλά εκείνη έχει ζάχαρη μέσα. Ενώ η κρέμα γάλακτος δεν έχει ζάχαρη, οπότε εμένα επειδή μου αρέσει η αγλίκη, προτιμώ να βάζω την ζωική γιατί δεν έχει καθόλου ζάχαρη. Βέβαια υπάρχει και το κουτάκι που μπορείτε να χτυπήσετε που και εκείνο δουλεύει. Τώρα, τα υλικά μας είναι πάρα πολύ απλά. Έχουμε 2 υλικά και με 2 υλικά θα κάνουμε μου σοκολάτας και μπορείτε να το κάνετε όλοι μα όλοι στο σπίτι. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όπως είδατε, την κρέμα γάλακτος την έβγαλα από το ψυγείο. Σε περίπτωση που η κρέμα γάλακτος δεν είναι στο ψυγείο, η συνταγή μας δεν θα δουλέψει. Γιατί δεν θα προτέψει η κρέμα γάλακτος. Επίσης να σας πω ότι αυτή η συνταγή, έχω πάρα πολλές συνταγές για μους. Εντάξει, η αγαπημένη μου συνταγή είναι με ομά αυγά. Ουσιαστικά χτυπάς τα αυγά και κάνεις ένα σαμπαγιόν και προσθέτεις σοκολάτα. Αλλά είναι κάτι που δεν θα κάνατε ποτέ σας και το ξέρω, δεν θα βάζετε ποτέ ομά αυγά για να φάτε γλυκά, οπότε τα αφήνω για μένα. Υπάρχουν άλλες συνταγές που όντως κάνεις και αφήνεις στο ψυγείο για να πήξουν και γενικά μετά τις αφρατεύεις. Εγώ ήθελα να σας δείξω μια συνταγή που αυτομάτως να σας κάνει μάγειρες και ειδικούς. Δηλαδή με το που φτιάξουμε τη συνταγή, με το που σας τη δείξω τη συνταγή, βέβαια υπάρχει και σε link αναλυτικά στο site και σε βίντεο για να δείτε ακριβώς τα βήματα. Με το που φτιάξουμε την μους, κατευθείαν είναι έτοιμη προς κατανάλωση. Είναι μους. Δεν χρειάζεται να τη βάλετε στο ψυγείο να κρυώσει. Ίσα-ίσα, άμα τη βάλετε να κρυώσει πολύ στο ψυγείο, μπορεί και να πετρώσει. Οπότε, έχω τη σοκολάτα μου εδώ. Τώρα θα μου πείτε τι σοκολάτα να βάλουμε. Μπορείτε να βάλετε ό,τι σοκολάτα έχετε στο σπίτι. Και λευκή και γάλακτος και μαύρη. Εγώ βάζω την bitter. Απλά να σας πω ότι σε περίπτωση που η σοκολάτα σας δεν έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε βούτυρο κακάο, τότε υπάρχει περίπτωση με το που κάνετε τη μους να μην έχει σφίξει πάρα πολύ, αλλά άμα την βάλετε στο ψυγείο θα σφίξει. Εντάξει, λοιπόν, αυτό βλέποντας και κάνοντας, εγώ χρησιμοποιώ ποιοτική κουβερτούρα, οπότε δεν θα χρειαστεί να κάνω τίποτα. Έχουμε 11.500 στο Facebook και 8.000 στο Instagram, οπότε νομίζω ότι έχουμε 20.000 θεατές. Είναι πάρα πολύ καλό κοινό για να γίνουν viral. Για να γίνει viral η συνταγή, νομίζω ότι σήμερα όλοι θα φτιάξετε μου σοκολάτα. Τώρα θα μου πείτε, άμα δεν έχω κρέμα γάλακτος, τι κάνω. Άμα δεν έχετε κρέμα γάλακτος, δεν πειράζει, θα δείξουμε άλλη μία μέρα άλλη συνταγή για το πώς μπορείτε να κάνετε χωρίς κρέμα γάλακτος κάποια μους. Θα σας δείξω, τους άλλους καιρό έχουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έσπασα την σοκολάτα μου σε κομματάκια και έχω εδώ πέρα πίσω. Εδώ, να πάω πίσω. Εδώ. Έχω μία κατσαρόλα με νεράκι μέσα που βράζει. Εδώ και έχω βάλει ένα μπολ από πάνω, το λεγόμενο Bain Marie. Σε περίπτωση που υπάρχουν έστω και 2 σταγόνες νερό εδώ μέσα και ρίξετε τη σοκολάτα σας, η σοκολάτα σας θα κόψει. Γιατί κάποιοι ρωτάνε κάποιες φορές, έβαλα τη σοκολάτα να λιώσει και η σοκολάτα μου πέτρωσε, έλειωσε. Είναι για 2 λόγους μπορεί να συμβεί αυτό. Είτε γιατί το μπολ σας ήταν βρώμικο, είχε μέσα όχι βρωμιές, ακόμα και λίγα σκουπιδάκια από τον αέρα να έχει, μπορεί να βοηθήσει στο να κόψει σοκολάτα. Είτε ότι είχε νερό. Οπότε το νερό είναι κακό, δεν το θέλουμε. Παίρνουμε έτσι όπως είναι το μπολ, το βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα και εδώ πέρα υπάρχει ένα Bain Marie. Γιατί κάνουμε αυτή τη διαδικασία? Αυτή τη διαδικασία την κάνουμε γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Νομίζω ότι ακόμα και να μην είστε ειδικοί στην χημεία, ξέρετε πολύ καλά ότι το νερό βράζει στους πόσους βαθμούς? Στους 100. Οπότε από τη στιγμή που βράζει το νερό από κάτω, maximum η θερμοκρασία που μπορεί να πάει στους 100 βαθμούς. Ενώ άμα βάζετε τη σοκολάτα να τη ζεστάνω σε ένα τηγανάκι, το τηγάνι μπορεί να φτάσει και 150 και 160. Οπότε καταλαβαίνετε ότι καίγεται. Εδώ πέρα ελεγχόμενα, επειδή έχουμε το νερό από κάτω, μπορούμε να φτάσουμε μέχρι 100 βαθμούς. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να λιώσουμε τη σοκολάτα. Τώρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην τη λιώσουμε και την παραζεστάνουμε. Δεν θέλουμε να την παραζεστάνουμε. Με το που δούμε ότι έχει λιώσει η περισσότερη ποσότητα τη σοκολάτα εδώ πέρα και έχουν μείνει λίγα κομματάκια, θα βγάλουμε από τη φωτιά και θα συνεχίσουμε το ανακάτεμα εκτός φωτιάς για να λιώσει τελείως και να μην είναι πάρα πολύ ζεστή. Τώρα, όση ώρα λιώνουμε τη σοκολάτα μας εδώ πέρα, θέλω το μίξερ μου, εδώ θα το βάλω εδώ πέρα για να φαίνεται. Σε περίπτωση πάλι που δεν έχετε μεγάλο μίξερ και έχετε μικρό μίξερ αυτό το χειρό, κάνει μια χαρά, θα κάνετε σαντιγί την κρέμα γάλακτος με το μικρό το μίξερ. Σε περίπτωση που δεν έχετε ούτε μικρό μίξερ, πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί. Γιατί έχετε τον άντρα σας στο σπίτι και ο άντρας σας θα πάρει το σύρμα εδώ, κούντο, μπράβο, θα πάρει ένα μπολ και θα χτυπάει τη σαντιγή μέχρι που να δέσει και να σφίξει, γιατί γίνεται και με το σύρμα, εντάξει, αυτό το ξέρετε όλοι. Οπότε, άμα δεν έχετε μίξερ, έχετε σύρμα και είναι
πολύ καλή ευκαιρία σε περίπτωση που δεν έχετε μίξερ να βάλετε τον άντρα σας να κάνει τη σαντιγή με το σύρμα και μετά να τον αναγκάσετε το επόμενο δώρο που θα σας κάνει να είναι ένα μίξερ για να μην ξαναφέρει τον εαυτό του σε δύσκολη θέση. Λοιπόν, η σοκολάτα μας λιώνει. Η κρέμα γάλακτος, όπως σας είπα, είναι από το ψυγείο και δεν μας κάνει κρέμα γάλακτος light. Σε περίπτωση που βάλετε light, δεν θα φραντέψει, δεν θα βγει η συνταγή. Εντάξει, λοιπόν, ρίχνουμε μέσα και την κρέμα γάλακτος και χτυπάμε πολύ καλά μέχρι που να γίνει σαν γιαουρτάκι, όχι να σφίξει πάρα πολύ εδώ. Άμα, τώρα κάνει θόρυβο. Λοιπόν, να σας πω ότι όσο πιο ποιοτική είναι η κρέμα γάλακτος, τόσο πιο εύκολα σφίγγει καθώς το χτυπάμε στο μίξερ. Άμα η κρέμα γάλακτος δεν είναι ποιοτική, τότε αργεί να σφίξει γιατί έχει χαμηλά λιπαρά και γενικά δεν είναι ποιοτική. Οπότε, ένα καλό σημάδι για να καταλάβετε όταν διαλέγετε κρέμες γάλακτος στην αγορά είναι και αυτό. Πάρτε, χτυπήστε την και άμα σφίγγει γρήγορα, σημαίνει πως είναι καλή και ποιοτική. Άμα δεν σφίγγει γρήγορα, σημαίνει πως κάποιο λάκκο έχει φάβα. Καλά, όχι πάντα. Υπάρχουν μερικές περιπτώσεις που βάζουν σταθεροποιητές τις κρέμες γάλακτος και σφίγγουν πιο γρήγορα. Λοιπόν, αυτό σχεδόν σφίγγει, να πάρω μια μαρίζα εδώ. Και εδώ πέρα κοιτάξτε, η κουβερτούρα μου έχει σχεδόν λιώσει, αλλά ελάχιστα ακόμα θα την αφήσω. Τη σαντιγή μου. Τώρα, μετρήστε, σε ένα λεπτό από τώρα θα έχουμε μου σοκολάτα. Λοιπόν, η σαντιγή μου σχεδόν έχει γίνει. Περιμένετε. There you go. Τελείωσε. Λοιπόν, στρατηγή έτοιμη. Δεν έχουμε βάλει καθόλου άχνη ζάχαρη μέσα. Σας είπα, μπορείτε να βάλετε. Σε περίπτωση που σας αρέσει, μου να είναι γλυκιά, γλυκιά, βάλετε μέσα. Κοιτάξτε εδώ. Είναι λίγο ρευστή, αλλά έχει σφίξει. Θέλω ουσιαστικά να τη σφίξω λίγο ακόμα. Θα σας δείξω τώρα. Βγάζω και αυτό και αυτό. Και πάμε μεταφερόμαστε. Θα σας δείξω ακριβώς τι εννοώ. Εδώ και εδώ. Μην ανησυχείτε, όλα είναι υπό έλεγχο. Όλα είναι υπό έλεγχο. Εδώ και εδώ. Και εδώ και εδώ. Λοιπόν, πρώτο, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε, καθώς χτυπήσαμε τη σαντιγή, την αφήνουμε στην άκρη και έχουμε εδώ πέρα τη σοκολάτα μας. Όπως βλέπετε, η σοκολάτα, έρχομαι από εδώ για να βλέπετε, έχει ακόμα κομματάκια μέσα σοκολάτας. Σωστά. Τι σας είπα να κάνετε πριν, ότι άμα έχει ακόμα κομματάκια, τη βγάζουμε από τη φωτιά και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε εκτός φωτιάς εδώ πέρα, μέχρι που να λιώσουν και αυτά τα κομματάκια. Γιατί η υπόλοιπη σοκολάτα έχει θερμοκρασία μέσα, είναι ζεστή και θα μπορέσει να λιώσει την κουβερτούρα μου. Άμα προσπαθήσω να λιώσω όλη την κουβερτούρα 100% πάνω στη φωτιά, θα αυξήσω πάρα πολύ τη θερμοκρασία από τη σοκολάτα και αυτό γενικά μπορεί να μην δουλέψει σε καμία συνταγή. Γενικά, καμία συνταγή δεν δουλεύει όταν βάζουμε καυτή-καυτή την κουβερτούρα μας μέσα. Με λίγο υπομονή και λίγο ανακάτεμα, δηλαδή πόσο, 20-30 δευτερόλεπτα, καθώς ανακατεύω, η υπόλοιπη κουβερτούρα που είναι καυτή θα λιώσει και αυτή που δεν έχει λιώσει και ουσιαστικά θα ρίξουμε τη θερμοκρασία από τη σοκολάτα μας. Δύσκολο, εύκολο, πώς το βλέπετε? Πάρα πολύ εύκολο. Λίγο ακόμα. Εδώ. Δεν θέλουμε να έχει κομματάκια σοκολάτας. Αλλά και το μπολ είναι ζεστό, βοηθάει πάρα πολύ στο να λιώσει. Το κάνω εδώ πέρα. Αυτά που λέτε, η ζωή είναι καλή. Και φοράω την ίδια μπλούζα από το πρωί, εντάξει, λογικό είναι. Γυμναστήριο κάνω το πρωί. Οπότε, ναι, γυμναστήριο. Καταλαβαίνετε αυτό, τα λάστιχα που κάνουμε. Λοιπόν, και τώρα δεν έχει κανένα κομματάκι σοκολάτας εδώ. Κοιτάξτε. Η σοκολάτα μου είναι τέλεια. Εδώ. Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Έλα εδώ. Τέλεια. Και έχει την επιθυμητή θερμοκρασία που θέλω. Δεν φαίνεται εδώ, φαίνεται εδώ. Μπράβο. Και έχει την επιθυμητή θερμοκρασία που θέλω. Δεν θέλω να έχει παραπάνω. Πάλι το Instagram. Βρε Instagram. Θα σηκώσω λίγο αυτό, να κατεβάσω λίγο αυτό, να ψάξω λίγο αυτό. Πάνω στην ψωμιά, να ξέρετε, έχω τις κάμερες. Και εδώ, να γυρίσω λίγο αυτό εδώ. Μπράβο, το έφτιαξα. Ωραία, λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Η σοκολάτα μου είναι λιωμένη, αλλά και άμα την πιάσω θα δω ότι δεν είναι καυτή. Αυτό θέλω, να μην είναι καυτή. Οπότε, τώρα, πάμε πίσω στην κρέμα γάλακτος. Η κρέμα γάλακτος, πάντα, τη χτυπάμε λίγο λιγότερο. Να φέρω ένα κουταλάκι για να σας δείξω. Την κρέμα γάλακτος πάντα προτιμάμε να τη χτυπάμε λίγο λιγότερο στο μίξερ, εδώ. Βλέπετε εδώ πέρα πώς είναι. Είναι σαν ένα φρόσκ ξυρίσματος. Πάρα πολύ ωραία. Και σε περίπτωση που θέλει παραπάνω χτύπημα, σε περίπτωση,
αυτό που κάνουμε είναι να χτυπάμε εκτός μίξερ με ένα σύρμα. Δηλαδή, όταν φτάσει σε αυτό το σημείο κρέμα γάλακτος, με 10 χεριές που θα κάνω, θα σφίξει πάρα πολύ. Οπότε, προτιμώ να μην την παρασφίξω εκεί πέρα και ελεγχόμενα μετά να σφίξω όσο θέλω εκτός μίξερ. Οπότε, συνεχίζω λίγο εδώ. Αυτό που σας είπα πριν με τον άντρα σας, αυτό. Και καθώς κάνω. Και καθώς κάνω 15 χεριές, πριν ήτανε αραιή και τώρα τι είναι? Τώρα είναι σφιχτή. Βλέπετε? Το δύσκολο στην κρέμα γάλακτος είναι να φτάσει μέχρι το σημείο που είναι γιαούρτι. Όταν φτάσει στο σημείο που είναι γιαούρτι, από εκεί και πέρα σφίγγει πάρα πολύ γρήγορα. Φανταστείτε ότι εγώ με 15 χεριές από νερό που ήταν την έκανα σφιχτή. Άμα την άφηνα στο μίξερ άλλα 10 δευτερόλεπτα, τι θα γινότανε? Θα έκοβε η κρέμα γάλακτος ή η σαντιγή μου δεν θα γινόταν ωραία και θα γινόταν πάρα πολύ σφιχτή. Τώρα! Ρίχνουμε τη σοκολάτα μας, που δεν είναι καυτή, υπενθυμίζω. Μέσα, το κάνω έτσι, δεν είναι, φαίνεται λίγο κουλό, αλλά το κάνω για να σας δείχνω. Ρίχνω τη σοκολάτα μου, εδώ, μέσα στη σαντιγή μου. Εδώ. Τέλεια. Δύο υλικά. Τώρα πρέπει να το γυρίσω γιατί είναι λίγο πόντιο αυτό που κάνω. Τέλεια. Και έχω σοκολάτα με κρέμα γάλακτος. Εδώ. Να κατέβω. Και σε αυτό το σημείο θέλω να είστε λίγο γρήγοροι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε η σαντιγή μας είναι παγωμένη. Σωστά. Οπότε άμα ανακατέψουμε αργά θα κάνει κομματάκια σοκολάτα μέσα και δεν θα γίνει σωστό το μείγμα. Εδώ. Ανακατεύω με μία μαρίς. Τέλεια. Και η μου σοκολάτα είναι έτοιμη. Πόση ώρα μας πήρε? Θα σας πάρει ελάχιστο χρόνο. Α, αυτό δεν μου αρέσει. Τώρα που την έλεγξα, δεν την κάνω. Θα με λέτε μετά το κλειφιστά κουτάκι και τα βάζει μέσα. Βέβαια, δεν υπάρχει άλλο άνθρωπο. Εγώ δεν τις φάω όλες τις μπουζ. Αλλά τέλος πάντων, θα χρησιμοποιήσω ένα κουτάλι. Θυμηθείτε, με το που ρίξουμε τη σοκολάτα μέσα στη σαντιγή, τι κάνουμε κατευθείαν. Κατευθείαν με κατευθείαν ανακατεύουμε. Γιατί άμα δεν ανακατέψουμε γρήγορα, η σοκολάτα μας θα κρυώσει, επειδή είναι παγωμένη η κρέμα γάλακτος, και θα κάνει μικρά μικρά κομματάκια σοκολάτας μέσα στη μους. Βέβαια σε κάποιους μπορεί να αρέσει αυτό, γιατί θα μοιάζει σαν στρατσιατέλα. Κοιτάξτε εδώ, η φύτη είναι μοναδική. Υπάρχουν βέβαια και πιο επαγγελματικές συνταγές, για να δείτε, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολες και σίγουρα πρέπει να περιμένετε στο ψυγείο. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη συνταγή που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι 100% για να σας πετύχει. Τώρα, αυτό πάει στην άκρη. Έχω βάλει σε ένα κορνέ και θα μου πεις γιατί έβαλες το κορνέ. Έχετε δίκιο, δεν θα έπρεπε να βάλω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έχω λίγα μπισκοτάκια εδώ, τύπου digestive. Καλά, 9.000 στο Instagram και 13.000 στο Facebook. Δεν βγάζει αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Παίρνουμε μπισκοτάκια, έχουμε πολλάκια εδώ. Σπάμε λίγα μπισκοτάκια. Και εδώ. Αφήστε κάτι τραγανό, άμα δεν έχετε μπισκοτάκια βάλτε cornflakes, βάλτε δημητριακά, θα δουλέψουν μια χαρά. Και άμα δεν θέλετε να βάλετε καθόλου μπισκοτάκια ή cornflakes, μην βάλετε, δεν πειράζει. Λοιπόν, ψαλίδι. Εδώ. Και αρχίζουμε. Μία μους. Δύο μους. Βλέπετε ότι ήταν λίγο τσουλούτικα για να φτάσει και για την τελευταία. Εδώ. Είναι μεγάλη ποσότητα, είναι για δύο. Εντάξει, αυτή δεν βγήκε πολύ. Βγήκε πολύ τσουλούτικα. Θα τη φάω όμως, την πειράζει μόνος μου. Λοιπόν, τώρα
Παίρνετε κουτάλι, βάζετε μέσα και αρχίζετε να απολαμβάνετε. Μους, σοκολάτας, μπορείτε να κάνετε όλοι και μπορείτε να την κάνετε μόλις σε 10, τι 10, σε 3 λεπτά μπορείτε να την κάνετε. Κάντε μία μους, καταναλώστε την κατευθείαν, γενικά αυτή η μους, άμα την βάλετε στο ψυγείο σφίγγει πάρα πολύ και δεν είναι πια μους. Είναι η μους à la minute που την κάνω και την τρώω. Φιλάκια πολλά. Και επειδή είναι ένα χορτιάζο και έχω τρελαθεί, μην σας πω ότι θα κάνω και μία συνταγή το βράδυ. Καλά δεν θα τα αντέξετε. Νομίζω δεν με βλέπετε πια. Αλλά αυτά, φιλάκια. Τερματισμός. Τερματισμός.